Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Μόλι επιστρέψαμε από ένα σύντομο διάλειμμα και όπω είπαμε και νωρίτερα, ήρθε η ώρα για το ιατρικό μα θέμα. Σήμερα θα δούμε μαζί ρομποτική αρθροπλαστική ισχύου και γόνατο. Κοντά μα είναι ο κύριο Νικόλαο Βέργαδο, ορθοπαιδικό και συνεργάτη του Νοσοκομείου Υγεία. Καλώ ήρθατε. Ε, καλώ ήρθατε, ε, καλώς, ευρικα, Χριστίνα μου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Είναι κάτι που ακούμε συχνά, δηλαδή για τον ρόλο τη χρήση του ρομπότ στην ορθοπαιδική. Πείτε μα σε ποιε παθήσει χρησιμοποιείτε περισσότερο. Ε. Καταρχάς, Χριστένα μου, πρέπει να, πρέπει να πούμε ότι okay. η ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική είτε ισχύου είτε γόνατος πλησιάζει σχεδόν τι δύο δεκαετίε. Αποτελεί για του σε επανάσταση και μας βοηθάει κάθε μέρα να έχουμε όσο γίνεται το καλύτερο δυνατό αποτελέσματα. Οι, οι παθήσεις που κατά πόρον αντιμετωπίζονται είναι του ισχύου και του γόνατο. και... Κατη... σιχνές να... παθήσεις. παθήσεις μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε δύο κατηγορίες η μία είναι οστοαρθροπάθειες που έχουν σχέση με αρθρίτιδα απλά είτε οστοαρθρίτιδα είτε ρευματοειδή αρθρίτιδα είτε μετατραυματική αρθρίτιδα και οστοαρθροπάθειες του ισχύου και του γόνατος που έχουν σχέση με παραμορφώσεις είτε συγγενείς παραμορφώσεις είτε μετατραυματικές παραμορφώσεις και μας βοηθάει να λύσουμε μία και καλή το θέμα του ε, να μας πείτε ακριβώς τι πετυχαίνουμε με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας και σίγουρα ήρθε για να κάνει, να κάνει καλύτερη τη δική σας ζωή αλλά και του ασθενή να το θέξουμε και αυτό παρακαλώ. Ε, σαφέστατα. Ε, τι πετυχαίνουμε. Ε, χρησιμοποιώντας ε, τη ρομποτικά υποβεθούμενη ε, τεχνολογία μπορούμε και έχουμε ένα εξατομικευμένο okay. είδος ε, που σημαίνει ότι ε, ε, ένα είδος επέμβασης που είναι προσχεδιασμένο και προσωποποιημένο απόλυτα και στην ανατομία και στις παραμορφώσεις του εκάστοτε ασθενού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται κάνοντας ένα, μια ειδική αξιονική τομογραφία του σκέλους ε, πριν το χειρουργείο ε, και μπορούμε μέσα από το ρομπότ με, με τη χρήση του κομπιούτερ να πετύχουμε τρισδιάστατο προχειρητικό πλάνο πάνω στο οποίο δουλεύουμε ακριβώς τις παραμέτρους για να προσωποποιήσουμε ακριβώς την ανατομία του ασθενού. Mm -hmm. ε, αυτό σαφέστατα κάνει πολύ πιο εύκολα τη δικιά μας δουλειά μέσα στο χειρουργείο. Και αυτό γίνεται γιατί ό,τι έχουμε δουλέψει εμείς και το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα του κομπιούτερ, περνάει στο ρομπότ, που Τι, σημαίνει μας, ότι... πείτε και πόσο διαρκεί και αυτή η διαδικασία Βεβαίως. πριν από το πριν, από την είναι επένδυση. ώρες είναι εργατόρες που, mm -hmm. που αφιερώνουμε εμεί σαν χειρουργοί. Και από εκεί και μετά, μέσα στην επέμβαση, δεν αφήνουν τα εργαλεία, μάλλον το ρομπότ δεν αφήνει τα εργαλεία να μπορούν να κινηθούν εκτός των δικών μας παραθύρων που έχουμε σχεδιάσει προεγχειρητικά. Επίσης, δεν μπορούμε, μάλλον πετυχαίνουμε, να, να κόψουμε το λιγότερο δυνατό στο να, άρα να αφήσουμε το περισσότερο υγιέ σωστό μέσα στον ασθενή και δεν χρησιμοποιούμε, δεν ζημιώνουμε καθόλου τα μαλακά μόρια. Τελικό αποτέλεσμα μια τέτοια επέμβαση είναι η τελειότερη προ, ε, τοποθέτηση προθέσεων που μπορεί να γίνει, η πιο ακριβή με βάση την ανατομία του ασθενού. Και γι' αυτό και όλε οι ακτινογραφίε που βγάζουμε μετά το χειρουργείο είναι πανομοιότυπε. Είναι σαν να βλέπει ακτινογραφίε σε βιβλίο και νομίζω ότι αυτό περνάει σιγά σιγά και ο αρρώστου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σα βοηθάει πάρα πολύ να είστε ακριβεί, να γνωρίζετε ακριβώ τι θα συναντήσετε κατά τη διάρκεια τη επέμβαση. Για τον ασθενή, πάμε στη δική του την πλευρά τώρα. Mm. Τι σημαίνει να χειρουργηθεί κάποιο με την βοήθεια τη ρομποτική. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχά ότι κάποιο ο οποίο δεν μπορεί να χειρουργηθεί με τη ρομποτική τεχνολογία δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει ηλικία αυτοπλαστική. πλαστική. Mm -hmm. Γιατί πάρα πολλοί ασθενεί λένε δεν μπορώ να το κάνω για χύψη λόγου οικονομικοί κυρίω μπορεί να είναι οι λόγοι που δεν το, που δεν το κάνουν. Δεν θα κάνουν αρθροπλαστική. Όχι. Η αρθροπλαστική ισχύου του είναι μια επέμβαση η οποία έχει τα, πάρα πολλά χρόνια και η οποία οι ασθενεί πάνε πάρα πολύ καλά. Ε, Χρησιμοποιώντα όμω το ρομπότ, η, ε, η νοσηλεία γίνεται θέμα ωρών και όχι ημερών. Άρα το πολύ σε ένα 24 ο ασθενής έχει εξέλθει του νοσοκομείου. Με την α, παλαιότερη και πιο παραδοσιακή μέθοδο, πώς είναι ότι, το ότι, το, ότι στη δεκαετία του 2000 οι ασθενείς μένανε δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο mm -hmm. ε, και τώρα μένουν ένα 48 ώρο. Ε, άρα, έχει μειωθεί σημαντικά. Έχει, σημαντικά. έχει σημαντικά. Με το ρομπότ ο άρρωσος θα μείνει μέσα μερικές ώρες ή ένα 24 ώρο, με, τις υπόλοιπες που μπορεί να έχει. Θα μπορούσατε να μα κάνετε και συνολικά μια σύγκριση. Είπαμε δηλαδή για τι τις ημέρε διαμονή του, τη αποκατάστασή ε, του και τη ανάρρωση. Έρχεται. Ε, αποκτά πιο γρήγορα τι καθημερινέ του δραστηριότητε. Mm -hmm. Δηλαδή, είτε χρησιμοποιήσει κάποιο την κλασική μέθοδο, είτε χρησιμοποιήσει το ρομπότ, ε, για περίπου ε, 1,5 μήνα ε, θα μπορεί να έχει μια βοήθεια. Δηλαδή, ξεκινάμε δύο πατερίτσες. Ε, όταν, όταν πάμε στην κλασική αυτοπλαστική για 1,5 μήνα, έχουμε δύο πατερίτσες Με τη χρήση του ρομπότ, επειδή δεν ζημιώνουμε τα μαλακά μόρια, ε, πολύ πιο γρήγορα περνάει στη μία πατερίτσα. αλλά στο 20ήμερο δεν έχει βοήθεια. Καταλαβαίνουμε από αυτό που μα λέτε ότι στην ουσία συστήνεται ε, το ρομπότ, αλλά υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που επιβάλλεται. Ε, που επιβάλλεται. επιβάλλεται όσο πιο. Ε, όσο πιο δύσκολη είναι η περίπτωσή του και όσο μεγαλώνουν οι παραμορφώσει τόσο περισσότερο μας βοηθάει το ρομπότ. Mm -hmm. ε, άρα θα έλεγα ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, μετά, από, πολύ μεγάλη, μετά από, 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 ένα διάστημα από ε, μετατραυματικής αρθρίτιδας που κάποιος έχει ένα πολύ βαρύ τροχαίο, έχει ένα γόνατο το οποίο το έχει 20 χρόνια και δεν mm -hmm. το έχει χειρουργήσει και έχει μια πολύ μεγάλη αρθρίτιδα, το ρομπότ μας βοηθάει πάρα πολύ για να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε σχέση ένα με ένα λιγότερο καλό αποτέλεσμα, με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα ήταν λιγότερο καλό από το ρομπότ αν χρησιμοποιήσαμε την ολική αρθοπλαστική. Και σε ασθενείς που μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη σε ναι. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερη η αρθρίτιδά του. Μιλάμε όμω για ασθενεί που τελικά στο τέλο τη ημέρα, μάλλον στο τέλο του μήνα, mm -hmm. θα μπορούν να κάνουν όλε τι καθημερινέ δραστηριότητες δραστηριότητε και ασθενεί που στο τρίμηνο όλοι θα επανέλθουν στι αθλητικέ δραστηριότητε που κάνανε. Άρα, δεν περιορίζεται ο ασθενή ότι έκανα μια ολική αρθροπλαστική. Και... Πελίωσε, θα κάνω περιορισμένα πράγματα στην καθημερινότητά μου. Ξανακάνουν και τι αθλητικέ μου δραστηριότητε χωρί κανένα πρόβλημα. Αυτό για κάποιου για που μα ακούνε, αυτή τη στιγμή μπορεί να φαντάζει και όνειρο να περάσουμε σε πιθανέ επιπλοκέ. Υπάρχουν yeah. επιπλοκέ. Ναι, είναι ξεκάθαρο κάτι. Ε, μέσα στην καθημερινότητα γίνονται παγκοσμίω χιλιάδε αρθροπλαστικέ. Mm -hmm. ε, με την πάροδο των ετών, ε, ο κίνδυνο θρόμβωση και ο κίνδυνο λίμωξη έχει ελαχιστοποιηθεί δεν μηδενίζονται ποτέ. Οποιαδήποτε επέμβαση κάποιο να κάνει, μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο κίνδυνο. Με την χρήση όμω του ρομπότ, χρησιμοποιώντα ακόμα λιγότερο το χειρουργικό χρόνο, δηλαδή το χειρουργείο σε χειρουργείο είναι μικρότερο σε χρόνο ε, και γινώντας όλα τα πράγματα λιγότερο ζημιογόνα, σαφέστατα ε, έχουμε, τις πρώτες μελέτες που μας δείχνουν ότι έχουμε λιγότερο ποσοστό θρομβώσεων και λιγότερο ποσοστό λοιμόξεων. Mm -hmm. επειδή επίσης και η τοποθέτηση των μοσχευμάτων είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβέ. Οι πρώτε μελέτε που κυκλοφορούν δείχνουν ότι η επέμβαση γίνεται και μακροβιότερη. Δηλαδή, κάποιο την κάνει και δεν θα χρειαστεί να την ξανακάνει κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Ε, τώρα, δεν ξέρω αν και νωρίτερα μα ακούσατε, συζητούσαμε με τον συνάδελφο στην Στέλινη Τεχνολογία για, για όλα αυτά που έρχονται ναι. και μάλιστα με αφορμή τον Ελαιονόμα και τι δηλώσει του ότι η ουσία η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεπάρχει με τον Βεβαίως. άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, εμεί βρισκόμαστε κοντά στο, στο έργο που μπορεί να έχουμε δει μέσα από πάρα πολλέ ταινίε. Το ρομπότ πλέον να χειρουργεί κανονικότερα. Καταρχά, ακόμα και στο ίδιο το ρομπότ, ακόμα και στη χρήση τη ρομποτική τεχνολογία, υπάρχουν. Mm -hmm. ε, εμείς στο νοσοκομείο για είμαστε τυχεροί, ε, γιατί μπορούμε και χρησιμοποιούμε ε, το ρομποτικό ε, σύστημα ε, με λογισμικό τη Striker, που είναι καλύτερη, το καλύτερο ρομπότ παγκοσμίω και το πιο, πιο ευρέω ε, χρησιμοποιούμενο. Ε, σε, με τη χρήση τη ρομποτική τεχνολογία, ε, ε, είναι ξεκάθαρο ότι ε, ο χειρουργό ε, αφιερώνει εργατόρε πριν. Και ο χειρουργό χειρουργεί. Δεν λειτουργεί μόνο του το ρομπότ. Ναι. Οι εργατόρε που, που χρησιμοποιεί πριν φτιάχνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο πάνω στο οποίο κινείσαι. Μέσα στο χειρουργείο μπορεί το πλάνο αυτό να το αλλάξει. Πάντα, πάντα εσύ θα πάρει την απόφαση όμω mm -hmm. για να τα αλλάξει. Εσείς Εντάξει? από την εμπειρία σα έχει χρειαστεί πολλέ φορέ αυτό το πλάνο. Ναι, αλλάζετε. Να ναι, 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 γιατί μπορεί να βρει κάτι το οποίο σπάνια γίνεται. Αλλά θα το κάνει. Και έτσι μπορεί να έχει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή σου. Τώρα, ε, τι πετύχαμε αυτά τα, αυτά τα mm -hmm. χρόνια. Πετύχαμε να ενσωματώσουμε, τώρα λειτουργούμε με ένα καινούριο λογισμικό. που έχουμε ενσωματώσει μέσα στο πρόγραμμά μα και τη σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, όλε τι παραμορφώσει τη σπονδυλική στήλη μπαίνουν στο λογισμικό. Άρα, το ισχύο και το γόνατο που κάνει, το κάνει παίρνοντα υπόψη την παραμόρφωση που θα έχει ο άλλο στη σπονδυλική στήλη. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το τέλειο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι σαν αγλυκό ή μια ακόμη επέμβαση. Βεβαίω. Και τελικά, τώρα, στο επόμενο στα επόμενα έτος φαντάζομαι, θα μπει στη ζωή μας και, και η ρομποτική αυτοπλαστική του ώμου. Okay. Δηλαδή, τελειώνει, το λογισμικό θα περιλαμβάνει και ώμου. Άρα σιγά σιγά προοδεύουμε. Τώρα, κάποτε αν κάποτε εγώ θα κάθομαι και το ρομπότ θα, θα, θα χρησιμοποιήσω, μακάρι να το πετύχουν τα παιδιά μου. να σα πω, μα είπατε νωρίτερα ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή μιλάμε και για εξοτομικευμένη ιατρική ναι. και δεν το βλέπουμε μόνο στη δική σα ειδικότητα, το βλέπουμε και σε πολλέ άλλε ειδικότητε. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ναι. το μέλλον, Ναι, αυτό είναι το παρόν που έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά. Οπωσδήποτε και σίγουρα το μέλλον. Σίγουρα. Mm -hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα Εγώ σας πολύ. Ευχαριστώ, Μας λύσατε όλες τις απορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Βέργαδος, ορθοπεδικός, αλλά και συνεργάτης του Νοσοκομείου Υγεία. Μιλήσαμε για την ρομποτική αρθροπλαστική του ισχύου και γόνατος. Βέβαια αναφερθήκαμε και σε άλλα πράγματα.